Καλώς σας βρήκα, φίλοι μου, για ακόμα μία φορά στην κουζίνα του μήμα σας, που σήμερα θα μοσχομυρίσει από τη μανιταρόπιτα που θα φτιάξουμε. Ζουμερή, τραγανή και άκρος λαχταριστή. Πρώτα απ' όλα θα ξεκινήσουμε σοτάροντας τα μανιτάρια. Και ο καλύτερος τρόπος για να σοτάρουμε τα μανιτάρια είναι ένας, παιδιά. Πολύ, πολύ καυτό τηγάνι. Άρα, πάμε κατευθείαν να ανάψουμε τη φωτιά στο δυνατό. Βάζω πάνω το τηγάνι και αφήνω να κάψει πάρα πολύ καλά. Θέλω να βλέπω καπνούς. Θα πάρω ένα μαχαίρι και θα ξεκινήσω να κόβω τα μανιτάρια μου σε λεπτές κάθετες φέτες. Ξεκινάμε. Όπως είδατε, εγώ έβαλα μόνο λευκά μανιτάρια στη γέμιση. Εσείς όμως, που είστε έτσι τσακπίνιδες subscribers μου, είστε όλοι τσακπίνιδες, μπορείτε να το παίξετε με ποικιλία μανιταριών. Να βάλετε λίγα λευκά, λίγα πορτομπέλο, λίγα πλευρότους, κάνα άγριο μανιτάρι, κάνα σιτάκι. Ξέρετε είναι το σιτάκι. Αν ξέρετε, σχόλια από κάτω. Την αλήθεια όμως θέλω, ε. Και τώρα πάμε να τα σοτάρουμε. Εννοείται ότι δεν τα βάζουμε όλα μαζί. Σε δόσεις. Θα βάλουμε λίγο λάδι στο τηγάνι μας. Το ακούτε πώς κάνει το λαδάκι? Σημαίνει ότι έχει κάψει πολύ καλά το τηγάνι. Να βάλουμε την πρώτη δόση από τα μανιτάρια μέσα. Και τα αφήνουμε. Δεν τα ανακατεύουμε. 2 λεπτάκια αφήνουμε να περάσουν και μετά ανακατεύουμε. Όπως είδατε, τα μανιτάρια δεν έχουν καθόλου υγρασία. Και αυτό το κάνουμε για να μην μας πανιάσει το φύλλο. Τα μανιτάρια μου είναι έτοιμα και όπως βλέπετε τα αδειάζω σε ένα σουρωτήρι και από κάτω έχω βάλει ένα μπολ γιατί θέλω να στραγγίξουν όλα τα υγρά τους. Πάμε τώρα να καραμελώσουμε το κρεμμύδι μαζί με το πράσο. Πάμε να βάλουμε λάδι στο ίδιο τηγάνι που ψήσαμε τα μανιτάρια μας. Έχω χαμηλώσει τη φωτιά τώρα στο μέτριο γιατί δεν θέλω να μου πάρουν χρώμα. Και πάμε να βάλουμε το πράσο μέσα στο τηγάνι. Θα προσθέσω μέσα και το κρεμμύδι. Πολύ ωραία. Υπάρχουν πάνω από 200 είδη μανιταριών και επίσης πάνω από 75 είδη μανιταριών λαμπειρίζουν στο σκοτάδι. Πήρα μια σπάτουλα για να ανακατεύω τα λαχανικά μου και όπως βλέπετε έχουν καραμελώσει πάρα πολύ καλά. Σβήνουμε τη φωτιά και αδειάζουμε και αυτά μέσα στο σουρωτήρι που είναι τα μανιτάρια. Κατεύουμε λίγο εδώ, αφήνουμε τη σπάτουλα μέσα στο σουρωτήρι, αυτό φεύγει και πάμε να βάλουμε μέσα λίγο ψιλοκομμένο θυμάρι. Αδειάζουμε το θυμάρι μέσα στα λαχανικά μας. Αλάτι και πιπέρι θα προσθέσω μέσα στα λαχανικά μου, αλλά όχι πολύ αλάτι γιατί έχω 2 ειδών τυριά που θα βάλω μέσα στη γέμιση, οπότε θα είμαι λίγο φιδωλός. Αλλά πιπεράκια θα του δώσω λίγο, έτσι. Και τέλος πάμε να βάλουμε τα τυριά μας. Θα αδειάσω μέσα στο σουρωτήρι μου γραβιέρα, τυρί εγγύησης συνταγές και ρεγκάτο. Πολύ καλά. Ανακατεύουμε. Και παιδιά, η γέμιση είναι πανέτοιμη. Τα μανιτάρια αντικαθιστούν το κρέας στη διατροφή των φίλων μας στο vegan. Και ένα μαγικό χέρι θα μου φέρει ένα ταψί με λαδόκολλα. Ευχαριστώ, μαγικό χέρι. Το βάζουμε ακριβώς μπροστά μας και παίρνουμε το πρώτο φύλλο της φωλιάτας. Εξαιρετικά. Και κατευθείαν όπως είμαστε, την αναποδογυρίζουμε πάνω στο ταψί. Βγάζουμε το χαρτάκι και πολύ απλά αδειάζουμε τη γέμιση. Σε περίπτωση που είναι πολύ ζεστή, την αφήνουμε να κρυώσει. Γιατί αν είναι πολύ ζεστή και την βάλουμε πάνω στη σφολιάτα, η σφολιάτα επειδή αποτελείται από μεγάλη ποσότητα βουτύρου, θα αρχίσει να λιώνει. Ωραία. Και αυτό που έχουμε να κάνουμε τώρα είναι να απλώσουμε ομοιόμορφα τη γέμιση, αφήνοντας από τα πλάγια περίπου 2 εκατοστά κενό. Τελειώσαμε με τη γέμιση και ήρθε η ώρα να τη σκεπάσουμε για να τη βάλουμε για ύπνο.
Και σε συγκεκριμένη περίπτωση, ο ύπνος μεταφράζεται σε ψήσιμο. Ποιητής. Τσούλης. Άπαρα. Στην άκρη αυτό, θα πάρουμε το δεύτερο φύλλο σφολιάτας και θα ανοίξουμε και αυτό. Και όπως είμαστε, κρατώντας το από το, από εδώ από το χαρτάκι, το γυρίζουμε πάνω ακριβώς από τη γέμιση. Ορίστε. Το βγάζουμε και αυτό με στυλ και πάμε τώρα να τις σφραγίσουμε. Πολύ απλά παίρνουμε τις άκρες και τις γυρίζουμε προς τα μέσα. Σφραγίσαμε την πίτα μας και όπως θυμάστε, στην αρχή σας είπα ότι ο εχθρός μας είναι η υγρασία. Οπότε, για να αποφύγουμε να μας πανιάσει η ζύμη κατά τη διάρκεια του ψησίματος, πολύ απλά με το μαχαίρι μας θα κάνουμε μερικές τρυπούλες στην επιφάνεια της ζύμης. Για να πάρει ωραίο χρώμα η πίτα μας μέσα στο φούρνο, τι θα κάνουμε, θα την αλείψουμε με λίγο κρόκο αραιωμένο με νερό. Θα ξεχωρίσω το κρόκο από το ασπράδι και θα το αδειάσω στο άλλο μου μπολάκι. Θα βάλω 2 σταγονίτσες νερό, θα το ανακατέψω με το πινέλο μου και πάμε να αλείψουμε την πίτα μας. Τελειώσαμε με το άβγωμα της πίτας και πάμε να πασπαλίσουμε με λίγο σουσάμι. Και η πίτα μας είναι έτοιμη για ψήσιμο. Θα ψήσουμε στους 200 βαθμούς στον αέρα για 25 με 30 λεπτά. Πείτε μου τώρα, έχετε δει πιο γρήγορη πίτα? 2-3 υλικά και βγήκε κάτι θεσπέσιο. Και όπως βλέπετε, η μανιταρόπιτά μας έχει ροδίσει και είναι έτοιμη να την κόψουμε. Και είμαι σίγουρος ότι όταν βγάλετε αυτή την πίτα σε ένα τραπέζι, όλοι θα σας ρωτάνε τη συνταγή. Αλλά εσείς ξέρετε να τους πείτε. Κάντε subscribe στο κανάλι μας στο YouTube. Να πατήσει και το καμπανάκι να του έρχονται ειδοποιήσεις για να βλέπει αυτές τις συνταγές και να μην έρχεται μετά να σας ρωτάει, έτσι. Και από την άλλη, εντάξει, μπορείτε να τους πείτε ότι είναι δικιά συνταγή, αλλά σας παρακαλώ, πείτε να κάνουμε κανένα subscribe. Κοιτάξτε εδώ, πίτα τέλεια που κάναμε πολύ γρήγορα και πολύ εύκολα. Και αυτή ήταν η μανιταρόπιτα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που για ακόμα μια φορά είσαστε κοντά μας. Και όπως είπαμε προηγουμένως, subscribe, τα σχόλιά σας από κάτω, κοινοποίηση το βίντεο να το δουν κι άλλοι. Αυτά από εμάς. Παίρνω την πίτα μου και φεύγω.